το να ποθεί κανείς, αγαπητοί μου, την αιώνιον ζωή, ασφαλώς είναι ένας κορυφαίος πόθος. Αλλά για την πραγμάτωση αυτού του πόθου απαιτούνται οπωσδήποτε κάποιες προϋποθέσεις. Έτσι κάποιος άρχον, όπως ακούσαμε στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή, που ή το άρχον κατά τον Λουκάν, νεανίσκος πλούσιος κατά τον Ευαγγελιστή Ματθαίον, πλησιάζει τον Κύριον και τον ερωτά, του αναφέρει αυτό το παμέγιστο θέμα, το πώς θα μπορέσει να κληρονομήσει, να αποκτήσει την αιώνιον ζωή. Και ο Κύριος τον παραπέμπει στον Μωυσή. Τα σεντολάς είδας, του λέγει. Μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις κλπ. Βέβαια, αυτό, όταν το άκουσε ο νεανίσκος, εξεπλάγει. Διότι δεν ανέμενε πιθανότατα να πάρει μια τέτοια απάντηση. Ίσως θα ανέμενε μίαν πρωτότυπον απάντηση από τον Κύριον, διότι επιτέλους εκείνα τα οποία τώρα του λέγει ο Κύριος ήταν γνωστά. Δεν είχε τίποτε καμία πρωτοτυπία. Άκουσε όμως έναν λόγο του Κυρίου που του είπε «Τας εντολάς είδας». Τι με ρωτάς? Τις εντολές τις γνωρίζεις. Τώρα άλλο θέμα. Εάν πράγματι ο πλούσιος αυτός νεανίσκος εγνώριζε τις εντολές, αυτό δεν θα μας απασχολήσει σήμερα. Αλλά εκείνο που θα μας απασχολήσει θα είναι το εξής σημείο. Ότι όταν ο Κύριος παραπέμπει στο βαθύ αυτό αίτημα αυτού του νεανίσκου, παραπέμπει στον Μωυσέα, θα πρέπει να υπάρχει μια βαθιά σχέση ανάμεσα στον Χριστόν και τον Μωυσέα. Διότι έχει, εδώ το βλέπει κανείς καθαρά, αλλά και σε ολόκληρη την Αγία Γραφή, ότι ο Μωυσής παραπέμπει στον Χριστόν και ο Χριστός παραπέμπει στον Μωυσέα. Πώς αυτό γίνεται, πώς παραπέμπει ο Μωυσής των Χριστών, θα μου πείτε. Είναι, αγαπητοί μου, κάτι μεγαλειώδες. Κάτι που όλες αυτές οι θέσεις μας στηρίζουν στην πίστη στο πρόσωπο το θεανθρώπινο του Χριστού. Όταν ο Θεός έδωσε τις εντολές στο Σινά, συγγνώμη, έδιδε κατά τη διάρκεια που ο Μωυσής ήτο επάνω εις το Σινά και κατόπιν κατήλθε κάτω, ο λαός είχε τρομάξει φοβερά από ό,τι έβλεπε και άκουε περί το Σινά. Και όταν ο Μωυσής κατέβηκε κάτω, το πρόσωπό του έλαμπε, ώστε ζήτησαν να το καλύψει, διότι δεν μπορούσαν να το ειδούν. Και τότε ζήτησαν από τον Μωυσέα να μην ομιλεί ο Θεός σε αυτούς, αλλά να ομιλήσει στον Μωυσή και ο Μωυσής να ομιλήσει στον λαόν, με το επιχείρημα ότι δεν αντέχομε, θα πεθάνομε ακούοντας την φωνή του Θεού. Και τώρα απαντάει ο Θεός στο λαό δια του Μωυσέως και του λέγει, και είπε Κύριος προς με, είναι από το Δευτερονόμιον 18 κεφάλαιον, στίχος 16, στίχη 16-19. Και είπε Κύριος προς με, ορθώς πάντα όσα ελάλησαν προσέ. Πολύ σωστά αυτά που σου είπαν. Πολύ σωστά. Προσέξτε αυτό το ορθώς σου είπαν αυτό που σου είπαν. Το υπογραμμίζω διότι εδώ είναι το κέντρο βάρους. Προφήτην αναστήσω αυτής εκ των αδελφών αυτών, ο Περσέ. Τότε θα αναστήσω, θα εγείρω, θα δώσω προφήτην εις αυτούς που να είναι σαν και σένα.
και δώσω τα ρήματα εν το στόμα τι αυτού και λαλήσει αυτής. Θα βάλω το λόγο μου εις το στόμα του και εκείνος θα μιλήσει. Ώστε λοιπόν αυτός ο κάποιος θα μεσολαβεί μεταξύ του Θεού και του λαού του Θεού. Προσέξτε αυτό το σημείο. Θα μεσολαβεί. Διότι εγώ Θεός θα βάλω τα ρήματα, τα λόγια μου στο στόμα του και εκείνος θα τα πει στο λαό. Δηλαδή θα μεσολαβεί. Θα είναι ένας μεσίτης, ένας μεσάζων. Και ότι αν εντύλω με αυτό και ό,τι του παραγγείλω θα το πει στο λαό. Και ο άνθρωπος ως εάν μη ακούσει όσα αν λαλήσει ο προφήτης εκείνος επί το ονόματί μου, εγώ εκδικήσω αυτόν. Όποιος δεν ακούσει αυτόν τον προφήτη, εγώ θα τον τιμωρήσω, λέγει ο Θεός. Το νόημα θα το πω άλλη μία φορά, γιατί είναι εκτάκτος και εξόχως σπουδαίων, είναι το εξής. Ότι αφού τρόμαξαν με την παρουσία μου, με την παρουσία της δόξης μου, εγώ θα γίνω άνθρωπος, διότι εκείνος που ομίλει θα εγίνεται ο προφήτης με μεγάλο πι, ο μοναδικός. Θα γίνω Υιός ανθρώπου κατά τον τύπον του Μωυσέως που είχε ένα βασικό στοιχείο, την μοναδικότητα. Διότι το ίδιο το βιβλίο του Δευτερονομίου αναφέρει ότι ουκανέστη έτη προφήτης εν Ισραήλ ως Μωυσής. Ον έγνω Κύριος αυτόν πρόσωπον προς πρόσωπον. Δεν υπήρξε άλλος τόσο μεγάλος σαν τον Μωυσέα. Συνεπώς όταν είπε εδώ ο Μωυσής σαν και μένα, εννοούσε μοναδικότητα. Δεν είχε καμία σχέση με τα πρόσωπα των άλλων προφητών. Ουδε μία σχέση. Υπογραμμίζω το μοναδικότητα. Και έτσι αγαπητοί μου, αφού ο λαός δεν μπορεί να δει τη δόξα μου, δεν την υποφέρει, ορθώς. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, ορθώς ελάλησε ο λαός. Λοιπόν, εγώ θα γίνω άνθρωπος και θα έρθω να μιλήσω με το λαό μου πρόσωπον προς πρόσωπον. Πάντοτε οι Εβραίοι και οι Σαμαρείτε και όσοι πιάσαν τη γραφή στα χέρια τους, όλοι υπενόησαν εις τα λόγια αυτά του Μωυσέως ποιον άλλον παρά τον αναμενόμενον Μεσσίαν. Και τώρα αυτός είναι μπροστά εις τον νεανίσκον εκείνον και του ομιλεί. Και ο Κύριος όταν ερωτάται πώς να κερδίσει την αιώνιον ζωήν, απαντάει, πήγαινε στον Μωυσέα. Δηλαδή, να τηρήσεις τις εντολές. Αυτό βέβαια, ίσως εκ πρώτης όψεως να έμοιαζε περίεργον. Διότι τότε γιατί. Μα ο λαός, όταν του δώσα εγώ τις εντολές, με φοβήθηκε. Έρχομαι λοιπόν, τώρα με βλέπουν. Με βλέπουν, αλλά μένω στην ίδια θέση. Παραπέμπω σε εκείνο που κάποτε εγώ είπα. Τις εντολές. Ο λαός δεν θα ήθελε να πιστέψει στον Μωυσέα. Δεν θα πίστευε και σε μένα. Θα πίστευε στον Μωυσέα. Θα πίστευε και σε μένα. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον κεφάλαιον 5,46, «Ή επιστεύετε Μωυσή, επιστεύετε αν εμή. Περίγαρε μου, εκείνος έγραψε. Αν παραδεχόσατε τον Μωυσή, έπρεπε να παραδεχτείτε και εμένα». Γιατί? Γιατί εκείνος έγραψε για μένα. Πού? Αυτό που σας διάβασα. Διότι εκείνος μίλησε για μένα. Να ποια είναι αυτή η στενοτά της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στο Χριστό και τον Μωυσή. Έτσι βλέπουμε ότι παραπέμπει ο Μωυσής στο Χριστό και ο Χριστός παραπέμπει εις τον Μωυσέα. Αυτό, σας είπα, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πρώτα-πρώτα, γιατί δείχνει την εσωτερική ενότητα Καινής και Παλαιάς Διαθήκης. Αδιαχώριστα αυτά. Αδιαχώριστα και απερίτυπητα. Ο Ιερός Χρυσόστομος έχει μία μεγάλη ομιλία, μακράν ομιλία, στο να καταδείξει ότι αυτά είναι ηνωμένα Παλαιά και Καινή Διαθήκη.
Σκεφτήκατε ποτέ, αγαπητοί μου, εάν θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε την ταυτότητα του Ιησού Χριστού, εάν δεν λαμβάναμε υπόψη την Παλαιά Διαθήκη? Εάν την απορρίψουμε την Παλαιά Διαθήκη, ερωτούμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αγνοούμε. Περί του προσώπου του δεν μας ομιλούν τα θαύματά του, αλλά μας ομιλεί η Παλαιά Διαθήκη. Προφητικά. Αυτό είναι το κέντρο βάρους, ότι η Παλαιά Διαθήκη δίνει όλα τα χαρακτηριστικά του θεανθρωπίνου προσώπου του Ιησού Χριστού, ότι είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Η Παλαιά Διαθήκη λέγει, τον είδαμε, λέει ο Ισαΐας, βέβαια ήτο χωρίς σκάλος, χωρίς ομορφιά, δηλαδή όταν πια είναι στο Σταυρό, όπως τον είδε ο Δανίλ, ως ιών ανθρώπου. Αλλά ο ίδιος ο Ισαΐας θα πει ότι είναι Θεός ισχυρός. Βλέπετε πως διαγράφουν τα χαρακτηριστικά του Ιησού Χριστού και τα θεία και τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά του. Βέβαια, η απόσταση μεταξύ του Χριστού και του Μωυσέως είναι 15 περίπου αιώνες. Κι όμως, η αμοιβαία των μαρτυρία δένει αναπόσπαστα καινήν και παλαιάν διαθήκην. Εννοείται για όσους μελετούν και καταλαβαίνουν την Αγία Γραφή και έχουν πνεύμα Θεού για να μπορούν να καταλαβαίνουν την Αγία Γραφή. Γιατί όμως ο Ιησούς παρέπεμψε εις τον Μωυσέα? Πρώτον, για να δώσει κύρος τον Μωυσέα. Δεύτερον, για να υπενθυμίσει το τι μαρτυρία έδωκε ο Μωυσής δια τον Ιησούν. Επικαλείται μαρτυρία ο Ιησούς. Τρίτον, για να συνδέσει, όπως σας είπα, διαχρονικά την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Και τέταρτον, για να δείξει τι σημαίνει εντολές. Τι σημαίνει εντολές? Αυτό το τι σημαίνει εντολές που παραπέμπει τον πλούσιο νεανίσχων, αυτό, αγαπητοί μου, με λίγα λόγια, ας το προσέξουμε. Τι είναι οι εντολές? Είναι καταρχήν αυτός ο ίδιος λόγος του Θεού και όχι ανθρώπινος λόγος. Δεν είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα ή εντολές. Είναι θεία προστάγματα. Ακόμη, εφόσον χάσαμε τον Παράδεισον, χάσαμε και το δρόμο που οδηγεί στο Θεό. Οι εντολές τώρα είναι μία οδός που μπορεί ο άνθρωπος να επιστρέψει στο Θεό. Οι εντολές διορθώνουν την συνείδηση αυτών των έμφυτων νόμων. Επειδή διεστράφει αυτός ο έμφυτος νόμος, δίδεται τώρα γραπτός ο νόμος αυτός και είναι οι εντολές. Οι εντολές σαν λόγο Θεού περιέχουν ζωήν αιώνιον. Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, η εντολή αυτού ζωή αιώνιος εστίν. Γιατί εκείνος που τη στηρεί πετυχαίνει την αιώνιον ζωήν. Σαφέστατα και κατά γράμμα ακριβέστατα, όταν ο Κύριος είπε ως απάντηση, για να αποκτήσεις νεανίστηκε μου την αιώνιον ζωήν, τα εντολάς είδας. Γνωρίζεις τις εντολές. Τήρησε τις εντολές. Οι εντολές ακόμη εγκρύπτουν αυτόν τον νομοθέτη. Όχι βέβαια κατά έναν νοητόν τρόπο, αν το θέλετε και ξέρω δεν θα το δεχθείτε εύκολα, και κατά έναν πραγματικόν τρόπο. Κατά έναν πραγματικόν. Λέγει Όσιος Μάρκος ο ασκητής, ο Κύριος εις τας ιδίας εγκέκρυπτε εντολάς και τις ζητούσιν αυτών κατά αναλογίαν ευρίσκεται. Εκεί λέει είναι κρυμμένος ο Κύριος στις εντολές και εκείνοι που τον ζητούν βρίσκεται, ανάλογα βέβαια με την προθυμία τους και με την εργασία των εντολών. Αν ερωτήσετε ποια
ο άνθρωπος πήρε την εντολή της εργασίας. Ποιο είναι το αντικείμενο της εργασίας? Θα σας έλεγα όχι το βιοποριστικό. Το βιοποριστικό είναι μεταπτωτική κατάσταση. Το πρώτο πράγμα, το πρώτο επίπεδο, η πρώτη διάσταση, τι λέτε είναι? Η εργασία των εντολών. Και τότε ο Θεός έδωσε τρεις εντολές στους πρωτοπλάστους. Έδωσε την εντολή να φυλάτουν τον παράδεισον. Έδωσε την εντολή να μην δοκιμάσουν από τον καρπόν της νηστείας. Δηλαδή νηστεία, την εντολή της νηστείας. Και την εντολή της εργασίας. Εργάζεστε τον παράδεισον. Και ο παράδεισος είναι ο παράδεισος των εντολών κατά των Ιερών Χρυσόστομων. Και όφυλαν να εργάζονται τον παράδεισον. Ποιον παράδεισον? Η Βασιλεία του Θεού, λέει ο Κύριος, εντός ημών εστί. Είναι η εργασία των εντολών του Θεού. Τώρα ξεπέσαμε και έχουμε βέβαια τώρα και το βιοποριστικό μας επάγγελμα και εν ονόματι αυτού δυστυχώς απορρίπτουμε την πρώτη διάσταση της εργασίας που είναι η εργασία των εντολών. Λέει ο Όσιος Μάρκος ο ασκητής, «Μη είπεις επίησα εντολάς και ουχεύρων των Κύριων, γνώσιν γάρ μετά δικαιοσύνης κατά την γραφήν πολλάκης εύρικας, οι δε ορθώς αυτών ζητούντες ευρύσουσιν ειρήνην». Μη πεις, λέει, έκανα τις εντολές, τις ετήρησα, αλλά δεν βρήκα τον Κύριον, γιατί γνώση και αρετή κατά τη γραφή πολλές φορές βρήκες. Και όποιοι ορθά τον ζητούν θα βρουν την ειρήνη. Ακόμη, αγαπητοί μου, οι εντολές. Θεού δώρα εισήν και οικότος, όπως λέγει ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός. Και φυσικά, πολύ φυσικό να είναι δώρα του Θεού. Πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστίν. Από πού οι εντολές? Από τον Θεό. Ό,τι έρχεται από τον Θεό είναι δώρον και δώρον αγαθών. Ποιοι αλήθεια θα είμαστε? Μπορείτε να το φανταστείτε αν δεν είχαμε το δώρο των εντολών του Θεού? Ποιοι θα είμαστε? Πού θα είχαμε καταλήξει? Ακόμη, κατά τον Άγιο Σημεών των νέων θεολόγων, μόνε ετου Θεού εντολέ φως εισή και ζωή και τούτο παραπάντων καλούνται. Τι είναι οι εντολές του Θεού? Είναι, λέγει, φως και ζωή. Φως που δείχνουν το δρόμο και ζωή γιατί δίνουν την αιώνιον ζωή. Διακρίνουν ακόμη οι εντολές γιατί ανοίγουν τα μάτια του ανθρώπου το ορθόν από το μη ορθόν, το φως από το σκότος, το αληθινό από το ψεύτικο. Γιατί ανοίγουν τα μάτια. Πώς θα μπορούσαμε να ξέρουμε αυτά εάν δεν είχαμε τις εντολές? Πάρτε ανθρώπους που αγνοούν τις εντολές να δείτε τι πλάνη υπάρχει σε αυτούς. Οι εντολές, αγαπητοί μου, είναι ένα κάγκελο που μας προστατεύει από την πτώση, από κάθε πτώση. Οι εντολές του Θεού δεν είναι βαριές. Βαριά είναι η καρδιά μας, με τα ίδια της θελήματα. Βαρύς είναι ο νους μας, με τον εγωπαθή, θα λέγαμε, ορθολογισμό του. Ότι η εντολή αυτή, λέγει στο Δευτερονόμιο ο Θεός, είναι εγώ εντέλω μέση σήμερον, που εγώ σου παραγγέλω, εντολή τώρα εννοεί όλων των νόμων, ουκ υπέρογκος εστί ουδέ μακράν από σου εστίν, ούτε μακριά σου ούτε βαριά, και υπέρογκος είναι. Δεν είναι δηλαδή στον ουρανό για να πεις ποιος θα ανεβεί να την πάρει την εντολή. Δεν είναι, λέγει, μακρά στη θάλασσα για να πεις ποιος θα ταξιδεύσει για να βρει την εντολή. Εγγύσου εστίν, είναι πολύ κοντά σου, το ρήμα σφόδρα, πολύ κοντά σου, πάρα πολύ κοντά σου, εν το στόματί σου και εν την καρδία σου και εν τη σχερσή σου ποιήν αυτό. Δηλαδή, είναι στο στόμα σου για ομολογία, είναι στην καρδιά σου για πίστη και είναι στα χέρια σου για εφαρμογή. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τονίζει το ίδιο. Και εντολέ αυτού βαρύε ούκηση. Δεν είναι βαριές οι εντολές του Θεού. Ο Κύριος, λοιπόν, αγαπητοί μου, παρέπεμψε στον Μωυσή, δηλαδή στην τήρηση των εντολών,
των νεανίσκων, όπως είδαμε, εκεί παρέπεμψε. Όμως, στην εποχή μας θα πρέπει να πω και αυτό, ότι η τήρηση των εντολών, προσέξτε, πολύ προσέξτε, θεωρείται οδός πεπατημένη και ανιερά. Τώρα, τις εντολές, τις ξέρουμε. Ό,τι έπαθε ο νεανίσκος τότε, ο οποίος τελικά δεν γέρνησε την αιώνια ζωή, τουλάχιστον κατά την περικοπή. Διότι έστρεψε την πλάτη του και έφυγε, λυπούμενος, διότι και κάτι άλλο του είπε ο Κύριος, και έφυγε. Θεωρούμε λοιπόν σήμερα τις εντολές πεπατημένην οδόν. Τα ξέρουμε αυτά. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Αν βρισκόμαστε σε κάποιους κύκλους πιο θεολογικούς και πιο μορφωμένους, τις εντολές, την τήρηση των εντολών, ούτε λίγο ούτε πολύ, εσφαλμένα πέρα για πέρα, θεωρούμε ότι πρόκειται περί ενός ευσεβισμού, περί του οποίου τόσος λόγος στην εποχή μας, είναι πλάνη προφανής. Ότι η τήρηση των εντολών βεβαίως ότι δεν είναι επαρκής, είναι φανερό από το λόγο του Κυρίου. Όταν εκείνος, καλός κακός, έτσι το καταλάβαινε αυτή την συνείδηση, διέθετε ο πλούσιος νεανίσκος και είπε «ετήρησα τις εντολές», τι του απήντησε ο Κύριος? «Ναι, έτι εν σι λείπει». Ακόμη λέει κάτι σου λείπει. Ποιο είναι αυτό το κάτι, αυτό το ένα που λείπει, το οποίο αν θέλετε, αν αυτό λείπει, όλα τα άλλα μένουν στο τέλος μετέωρα. Ασφαλώς δεν ήταν η διανομή των περιουσιακών του στοιχείων στους φτωχούς. Αυτό ήταν απλώς για να διευκολυνθεί να δει καλύτερα το πρόσωπο του Χριστού. Αλλά αυτό το ένα τι ήταν? Ο Χριστός. Αυτό σου λείπει. Είναι ο νόμος και ο νομοθέτης. Σε παραπέμπω στο Μωυσή που έδωσε τον νόμο. Σε παραπέμπω στον εαυτόν μου, ακολούθησέ με, αυτό σου λείπει. Έλα μαζί μου, σε παραπέμπω στον νομοθέτη. Δηλαδή, η τήρηση των εντολών μου, αλλά και το πρόσωπό μου. Αυτό είναι και το συμπλήρωμα της Καινής Διαθήκης. Εκείνο που σου λείπει, όλα τα είχες, αλλά κάτι σου λείπε. Και ποιο είναι το συμπλήρωμα? Η ενανθρώπιση, αγαπητοί μου, του Υιού και Λόγου του Θεού, τον οποίον πρέπει να έχουμε όλοι. Όταν ο Χριστός ζητάει αυτό και λέγει «Τι και δεύρω ακολούθημη», αυτό ωραιότατα μας το παρουσιάζει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Δεν σας μεταφράζω γιατί πέρασε η ώρα. «Ούτι εισιν, αυτοί είναι, οι οποίοι, με τα γυναικών ούκαι μολύνθησαν, παρθένη γαρισή, ούτι εισιν, οι ακολουθούντες το αρνείο όπου αν υπάγει». Το ακολουθούν. «Ούτι γοράστησαν από τον ανθρώπον απαρχή το Θεό και το αρνείο, και ούχε βρέθει ψεύδος εν το στόματι αυτών, άμμο μη γαρισί». Πολύ ωραία αυτή η εικόνα. Είναι αυτός που ακολουθεί τον Χριστόν, αγαπητή, αφού απέρριψε τον κόσμον εν ενία ηθική. Εκείνο το εν, το εν συλλείπει, αυτό το εν τι είναι? Ο Θεός εστί, λέγει ο Άγιος Κάλιστος, ο καταφυγιώτης. Ο Θεός εστί, το κορυφαίον και απλώς εν. Αυτό το εν. Ο Θεός, λέγει ο ίδιος, ο περεστί, το τριαδικόν αγαθόν εν. Αυτός ο Άγιος Τριαδικός Θεός, εν εστίν, το υπερδιάνοιαν εν, αυτό το ένα που ξεπερνάει κάθε ανθρωπίνη διάνοια και κατάληψη, ως πάντων προκαταρκτικών αίτιων, ως αρχή, ως τέλος, ως συνοχή του παντός, μόνον φύση εραστών, υπερπάνεραστών, είναι το άκρος εφετών, είναι εκείνο που κανείς αγαπά πιο πάνω από κάθε άλλη αγάπη. Γιατί αυτός ο νεανίσκος θα άφηνε και το σπίτι του, θα άφηνε και την περιουσία του, θα άφηνε ό,τι άλλο θα άφηνε. Είναι η αγάπη η πιο πάνω από κάθε άλλη αγάπη. Είναι εν άρα εστίν το εραστόν. Ένα λοιπόν είναι το αγαπητόν το εραστόν,
ο Περεστίν, η Τριαδική Ενάς, που είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Ως να έλεγε δηλαδή ο Χριστός στον νεανίσκον, ξέρεις τι σου λείπει, παιδί μου? Ο Χριστός σου λείπει. Αυτό το εν. Και άμα το πάρεις, το αποκτήσεις, τότε θα έχεις την αιώνια ζωή. Δηλαδή χρειάζεται υπέρβαση του νόμου, υπέρβαση των αρετών, για να αρχίσει κανείς να αναζητά τον Κύριον. Τότε λέγει, πάντα ηγούμε σκύβαλα είναι, ή να Χριστόν κερδίσω. Και θα βλέπει τη δική του αρετή ως ράκος αποκαθημένης. Ας μην εξηγήσω. Αγαπητοί μου, όπως αντιλαμβανόμεθα, ο νεανίσκος ουσιαστικά δεν ετήρησε τις εντολές σωστά. Γιατί εκεί δεν βρήκε το Θεό. Αν τις τηρούσε σωστά, θα έβρισκε το Θεό. Ετήρησε τις εντολές περιφερειακά, επιδερμικά, και έμεινε ανυποψίαστος για την παρουσία του Θεού μέσα στις εντολές. Αν είχε ακολουθήσει, μα να σου το πω με ένα παράδειγμα, έχουμε μια πέτρα. Αυτή κρύβει φωτιά μέσα. Τον καιρό που συνετέθη και να πετέθη στη γη, περιέκλεισε πυρ. Όταν τη βλέπεις, την πιάνεις, την χαϊδεύεις, την ποτίζεις, την... Δεν αντιλαμβάνεσαι τίποτα. Για χτυπησέ την να δεις, θα βγάλει φωτιά από μέσα. Έτσι είναι οι εντολές. Περιέχουν μέσα τους το Θεό. Όταν τις χτυπήσεις καλά, τις εφαρμόσεις, τις στηρίσεις, τις ψαχουλέψεις καλά-καλά, τις ζήσεις, τις βιώσεις, τότε ανακαλύπτεις, ξεπηδά από εκεί μέσα ο Θεός. Αν είχε ακολουθήσει, αγαπητοί μου, τον Κύριον, εκείνος ο ταλέπορος, πλούσιος νεανίσκος, τότε θα μπορούσε να λέγει μαζί με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, «Ο ειν απαρχής, ο ακικώαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφησαν περί του λόγου της ζωής, την ζωήν την αιώνιον ή της ειν προς τον Πατέρα και φανερώθη ημίν».